Εδώ και 2 δεκαετίες ενισχύουμε την ελληνική γη. Επενδύουμε στη θρέψη της καλλιέργειας, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, προμηθεύοντάς τον με λοιπάσματα γερμανικής τεχνολογικής υπεροχής. Επενδύουμε στην Ελλάδα. Καινοτομούμε στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Combo Expert. Η ειδική στη θρέψη. Χαίρετε φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Προφίλ. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σχολιάσουμε πάρα πολύ την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα λόγω του κορονοϊού, λόγω του υγειονομικού αυτού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, του εγκλεισμού, των μέτρων τα οποία έχουν προκύψει λόγω της κατάστασης και θα κουβεντιάσουμε όλα αυτά τι συνέπεια έχουν στην ψυχολογία μας, στον εαυτό μας, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά και ποια είναι και τα θετικά που μπορούμε να βγάλουμε για την επόμενη μέρα. Βέβαια, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τον γνωστό κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Αθανασόπουλο. Κύριε Αθανασόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε, με τιμάτε. Και εμείς το ίδιο, γιατί θα μας βοηθήσετε σήμερα. Θα προσπαθήσω. Θα πάρουμε λίγο από το χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε καθόλου χρόνο. Ότι έχετε πάρα πολλά ραντεβού. Βέβαια, αυτό είναι καλό για σας από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι καλό για εμάς, γιατί σημαίνει ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει φέρει πολύ κόσμο στο ιατρείο σας, στο γραφείο σας. Αν το δούμε ανθρωποκεντρικά, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να ακούσω ότι ανεβαίνουν τα νούμερα των ανθρώπων που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη. Βέβαια, είναι μια πραγματικότητα, μια μεγάλη πραγματικότητα, ότι οι άνθρωποι πλέον ζητούν τη βοήθειά μας, εμάς των ειδικών, πολύ περισσότερο από ότι πριν από ένα χρόνο, ας πούμε, περίπου. Έχει αυξηθεί 100% η ζήτηση σε αυτό. Και αυτό που βλέπουμε περισσότερο είναι ότι όλα είναι σχετιζόμενα με τον COVID, απλά είναι προβλήματα που προϋπήρχαν και γιγαντώθηκαν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, περίπου τι ηλικίες είναι οι άνθρωποι που έρχονται το τελευταίο χρόνο σε εσάς και τι σας λένε οι περισσότεροι, ποια είναι τα προβλήματα που έχουν, που αντιμετωπίζουν? Αν μπορώ να αναβγάλω ένα μέσο όρο, θα μπορούσα να σας πω ότι είναι γύρω στα 30 με 35, δηλαδή άνθρωποι, ναι, μιας νέας γενιάς, έτσι. Μιας γενιάς, θα φαντάζω να κάνεις μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι, είναι μιας γενιάς που στην ουσία ψάχνει να βρει την ταυτότητά της ακόμα και σήμερα. Γιατί είναι μια γενιά η οποία έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου και αυτή τη στιγμή περνάει μια κατάσταση η οποία είναι πάνω από εκείνη. Δηλαδή είναι πάνω από εμάς αυτό. Είναι μη ελεγχόμενο αυτό. Οπότε όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, ο φόβος, η κατάθλιψη, η ανησυχία, γενικευμένες αγχώδεις διαταραχές και πιο υπαρξιακά ζητήματα, πού πάω, πώς θα το κάνω, εφόσον δεν μπορώ να ελέγξω την κατάσταση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται πολλές φορές, δηλαδή 30-35 χρονών. Κάποιος ή είχε μια δουλειά και την έχασε, ή δεν έχει ακόμα κατασταλάξει και επαγγελματικά στις μέρες μας, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί και οικονομικά η κατάσταση. Είναι δύσκολα. Οπότε φαντάζομαι ότι έρχονται και για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή αυτά τα μέτρα και ο εγκλεισμός τους έχει ανησυχήσει. Υπάρχουν πολλά άτομα που είναι άνεργοι. Οπότε κάνω και μια έκκληση ότι γενικότερα στο Σύλλογο των Ψυχολόγων και στους ψυχολόγους, ότι σε αυτά τα άτομα, ας είμαστε λίγο άνθρωποι, μπορεί να μην έχει μια φορά να δώσει το αντίτιμο, το ένα χαμηλό αντίτιμο για να τον ακούσουμε, ώστε να τον ακούσουμε έτσι, χωρίς να χρειαστεί
να πληρώσει από κάτι που δεν έχει στην ουσία. Άρα, αν χρειάζεται να τον ενθαρρύνουμε λίγο, επειδή είναι πολλά τα περιστατικά που αναφέρετε, που είναι χάσαν τη δουλειά απότομα, βρεθήκαν να μην μπορούν να στηρίξουν μια οικογένεια. Άλλα που δεν είναι, άλλα που δεν μπορούν να στηρίξουν μια οικογένεια με μικρά παιδιά σε αυτή την ηλικία. Και είναι άνεργοι, έτσι, και δεν μπορούν να δεχτούν από πουθενά βοήθεια. Ή ακόμα και ένα βοήθημα να παίρνουν δεν τους φτάνει. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν βγει να παίρνουν ένα βοήθημα, αλλά αυτό βέβαια είναι πολύ μικρότερο των χρημάτων που έβγαζαν. Και κάποιοι δεν παίρνουν καν το βοήθημα. Οπότε ας είμαστε λίγο άνθρωποι σε αυτό, ναι, είναι πολύ άνεργοι και έτσι προεκπλήξεως είναι και πολλά νέα τα παιδιά που έρχονται, τουλάχιστον στο γραφείο μου, παιδιά που ξεκινούν από την ηλικία των 19. Ναι, ναι. Τον τελευταίο χρόνο ή τον τελευταίο, χρόνο παρατηρώ ότι... Έρχονται μόνα τους ή με τη βοήθεια κάποιου δικό τους ανθρώπου. Μόνα τους. Είναι, παρατηρώ ότι υπάρχει μια υπαρξιακή έτσι κρίση και αναζήτηση και λόγω της κατάστασης. Να είμαστε στον αέρα, δεν είναι ότι εγώ και εσείς δεν είμαστε. Είμαστε στον αέρα όσον αφορά στο πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Επίσης, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε και πάρα πολύ να λέει γιατί να ακούγεται, είναι ότι και τα παιδιά, τα ανήλικα, τα παιδιά κάθε ηλικίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα σήμερα και έχουν πληρώσει πάρα πολύ όλο αυτό το οποίο γίνεται. Αφού δεν πηγαίνουν στο σχολείο, αφού δεν μπορούν να βγουν έξω, ουσιαστικά δεν επιτρέπεται να απομακρυνθούν πολύ και από το χώρο τον οποίο διαμένουν. Για αυτούς είναι ακόμα πιο δύσκολο όλο αυτό το οποίο βιώνουν. Πολύ πιο δύσκολο. Όλος αυτός ο εγκλισμός, ειδικότερα στα παιδιά που είναι σε μια νεαρότερη ηλικία, τους έχει κάνει λίγο να κυνηγάνε την ουρά τους. Και μαζί με αυτό την ουρά τους την κυνηγάνε και ήδη οι γονείς τους. Οπότε επειδή... Τι να κάνουν κι αυτοί άμα εργάζονται. Ναι, ακριβώς. Επειδή τουλάχιστον είμαστε όντα τα οποία μπορούμε να εξελισσόμεθα και να κάνουμε μια κατάσταση δική μας και να πορευόμαστε με αυτή, τουλάχιστον σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε σαν γονείς είναι ότι πρέπει να εμπλέκουμε τα παιδιά μας σε νεαρότερες ηλικίες σε μια ρουτίνα η οποία να μην είναι επικεντρωμένη στον κορονοϊό. Δηλαδή δεχόμαστε τόση πολύ μαζική πληροφορία από τον κορονοϊό που δεν καθόμαστε μέσα στη μέρα, εκείνες τις δύο ώρες που είμαστε κι εμείς λίγο κουρασμένοι, κατανοητό, αλλά εκείνη τη μία ώρα, ας πω, που είμαστε κουρασμένοι, ας την αφαιρώσουμε στα μικρότερα παιδιά μας να παίξουμε ένα επιτραπέζιο, να παίξουμε έστω και ένα βιντεοπαιχνίδι μαζί τους, να χτίσουμε την οικογένεια, γιατί τις είχαμε ως έννοιες πολύ αυτονόητες. Ναι, κοίτα μου, τελικά δεν είναι. Και βλέπουμε ότι τελικά δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητη οικογένεια, δεν είναι αυτονόητη αγκαλιά, δεν είναι αυτονόητη επαφή, δεν είναι αυτονόητο ότι το ανθρώπινο είδος κουβαλάει από τότε που το θυμόμαστε αυτή τη στιγμή. Οπότε όταν έρχεται λοιπόν κάποιος σε εσάς, κύριε Θανασόπουλο, πάμε στο διατάφτα, τι το συμβουλεύετε, τι του λέτε να κάνει σήμερα, τι λέτε σε ένα νεότερο 19 χρονών που έρχεται και με όλα αυτά τα οποία σκέφτεται, ο καθένας σκέφτεται κάτι διαφορετικό, σε γενικές γραμμές λοιπόν, και τι λέτε και σε κάποιους γονείς που ενδεχομένως σας επισκεφθούν. Γιατί πάρα πολλοί γονείς λένε δεν μπορώ άλλο. Και δεν, οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν μπορούν άλλο, δεν αντέχουν τα παιδιά τους. Είναι ότι δεν ξέρουν πώς θα διαχειριστούν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και να κάνουν και τα παιδιά τους να νιώσουν καλύτερα. Τι λέτε στις δύο πλευρές? Είναι σίγουρα διαφορετικές οι εκφάνσεις των περιστατικών, αλλά σε μια πιο γενικόλογη και γενικότερη έτσι, διάθεση, αυτό που προσπαθώ να τους εξηγήσω είναι ότι οφείλουμε να θυμηθούμε τι είναι η οικογένεια αρχικά, να σταματάμε να είμαστε πολύ ατομιστές, γιατί έχουμε θυμώσει πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε ο θυμός προβάλλεται και βγαίνει προς τα παιδιά μας, προς τους συνεργάτες μας, προς τους φίλους μας. Έτσι είναι ο άνθρωπος, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Οπότε τους υπενθυμίζω ότι αυτή η ανησυχία, τουλάχιστον αν έρθουν γονείς που ζητούν συμβουλές για τα παιδιά, οφείλει να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Που τι είναι αυτό το κάτι άλλο? Αυτό το κάτι άλλο είναι δώσε λίγο παραπάνω προσοχή στο παιδί σου, με όρια πάντα, αλλά δώσε λίγο παραπάνω προσοχή στο πώς θα είσαι μέρος της ζωής του και πώς θα του εξηγήσεις τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Θα του το εξηγήσεις με τρομολαγνία, θα του το εξηγήσεις ως μια συνωμοσιολογία, θα το εξηγήσεις ως κάτι πάρα πολύ κακό το οποίο φέρνει τους ανθρώπους αντιμέτωπους. Γιατί δεν ερχόμαστε εμείς αντιμέτωποι. Μαζί είμαστε. Mm-hmm. Το ξεχνάμε. Ναι, ναι. Ποδοπατιόμαστε στα λεωφορεία μέσα, ο ένας βρίζει τον άλλον. Είναι, δηλαδή, ο θυμός είναι παντού, τον βλέπεις παντού, στα μάτια των ανθρώπων.
κατανοητός. Αυτό που προτείνω όμως πάντα είναι ότι μήπως να γυρίσουμε αυτή την αρνητική σκέψη σε κάτι εναλλακτικό, μήπως δούμε ότι είναι μία στιγμή να γίνουμε οικογένεια, είναι μία στιγμή να δούμε και τα προβλήματα που υπάρχουν σε μία οικογένεια και να τα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Οπότε σε γενικές γραμμές αυτό στα παιδιά, τα μεγαλύτερα, δεν είναι παιδιά, τα ενήλικα, τα 19χρονα που μου λέτε, τα 20χρονα, αυτά τα παιδιά, επειδή βρίσκονται στο άνθος της εξέλιξης της ταυτότητάς τους, αυτή τη στιγμή δηλαδή μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, οπότε το μεγάλωμά τους είναι ταυτισμένο, ειλικρινά, με την ίδια την κατάσταση που βιώνουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο και πάρα πολύ έντονο, γιατί τα παιδιά έρχονται με εκφάνσεις άγχους, ναι, νιώθω πάρα πολύ αγχωμένος, είτε αυτό εκφράζεται με κρίσεις πανικού, είτε αυτό εκφράζεται με αυτό που λένε ψυχολόγοι ιδεοληψίες, δηλαδή σκέφτομαι πράγματα που δεν υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι θα μου συμβούν, έτσι, νομίζω ότι θα αρρωστήσω, νομίζω ότι θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός και θα πάθω κάτι, υπάρχουν εκφάνσεις τέτοιες. Αυτά είναι εκφάνσεις της κρίσης πανικού. Αυτά είναι εκφάνσεις γενικότερα του άγχους, οπότε εκδηλώνεται και με κρίση πανικού. Πολλά άτομα νεαρής ηλικίας περνάνε κρίση πανικού, που είναι αυτή η μεγάλη έντονη ταχυκαρδία που σου δίνει ο εγκέφαλος νόημα ότι πρόκειται να πάθεις κάτι κακό. Φυσικά δεν παθαίνεις κάτι κακό, αλλά είναι η νόηση τέτοια που σου λέει ο εγκέφαλος ότι θα πάθεις κάτι, οπότε βρίσκεσαι σε μια εγρήγορση. Σε αυτά τα παιδιά κάνουμε έτσι έναν αγώνα μαζί, επειδή χρειάζεται ένας αγώνας έτσι, ψυχοθεραπευτικός, για να μπορέσουν και αυτά να αλλάξουν, να δουν η πραγματικότητα ποια είναι. Ναι, ζούμε μια πολύ περίεργη και δύσκολη εποχή. Σε αυτή την εποχή η ταυτότητά σου καθορίζεται από την εποχή ή από αυτό, από τις αξίες και τα συναισθήματα και το χαρακτήρα, αν θες, που έχεις εσύ. Ποιος είσαι εσύ. Άρα το γυρνάμε λίγο σε αυτό. Εσύ ποιος είσαι. Τι αγαπάς. Τι ονειρεύεσαι. Αν σταματήσουμε και να ονειρευόμαστε, νομίζω ότι χαθήκαμε. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να δούμε και να στραφούμε και λίγο προς εμάς πιο ουσιαστικά. Μέσα μας. Τι θέλουμε, τι μας αρέσει. Και να, βέβαια και να καταλάβουμε και ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας και πώς πρέπει να τους φερόμαστε, όπου έχουμε και το χρόνο. Και με τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, να δώσουμε πιο πολύ ουσιαστικό χρόνο. Αν χρειαζόταν κάποτε που το λέγαμε μια φορά, τώρα χρειάζεται 2 και 3 φορές περισσότερο να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λέτε, γιατί είναι ακριβώς έτσι. Λίγο παραπάνω χρόνο. Ουσιαστικό χρόνο, εκπαιδευτικό χρόνο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το διάβασμα, δεν είναι μόνο ότι να καθίσουμε μαζί με το παιδί μας για να το διαβάσουμε. Είναι και άλλα πράγματα πώς θα του προσφέρουμε αυτή μια αγαπητική διάθεση και μια φροντίδα μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ας μην ξεχνούμε ότι τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν την κατάσταση, ούτε την ενστερνίζονται, ούτε την αποδέχονται με τον τρόπο που εμείς την δεχόμεθα, γιατί δεν έχουν την ικανότητα, αν θέλετε, τη συναισθηματική ή την οριμότητα να κατανοήσουν τι είναι. Οπότε όσο πιο απλά, κρατάμε λίγο απ' έξω τη δύσκολη συνθήκη, δεν εθελοτυφλούμε, την γνωρίζουμε, αλλά με τον αναρωτιόμαστε τι θα γίνει αύριο, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Μήπως να αναρωτηθούμε τι θα κάνω τώρα με το παιδί μου εδώ που κάθομαι. Ναι. Που λείπω όλη μέρα και δουλεύω ή που δεν δουλεύω και είμαι όλη μέρα στο σπίτι με το παιδί προσπαθώντας να του βάλω όρια. Ναι. Προσπαθώντας να φτιάξω μία ρουτίνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μία ρουτίνα έξω από τον κορονοϊό. Δηλαδή, ρουτίνα. Ναι, άλλες διαβάζω. Δραστηριότητες. Ακριβώς. Έξω από τον κορονοϊό. Ναι, αντί να διάβαζω. Περιμένουμε πότε θα τελειώσει. Ναι, πότε θα τελειώσει. Είναι αυτό το ερώτημα που είναι υπαρξιακό. Είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται συνεχώς. Ναι, πότε είναι αυτό. Ναι, είναι υπαρξιακό. Είναι μη ελεγχόμενο. Αλλά το να βάλεις το παιδί σου σε μια ρουτίνα. Ναι, το μάθημά σου φυσικά έχει μπει το κομμάτι της τηλεκπαίδευσης με όσα θετικά. Τη τηλεργασίας. Τηλεργασία. Αυτό είναι δύσκολο. Ναι, όσα θετικά και αρνητικά και να έχει. Γιατί έχει και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. Βέβαια, είναι σαν να σε πετάνε σε ένα ring μέσα και να σου λένε προετοιμά σου για κάτι από το οποίο δεν το περίμενες και φτιάξει υποδομές γρήγορα για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό. Ευτυχώς υπάρχει. Και τις υποδομές να τις έχεις, υπάρχουν και οικογένειες που δεν μπορούν δεν να ανταπεξέλθουν. Όχι, και πρόσβαση να έχουν. Μπορεί να έχουν ένα παππού, μια γιαγιά στο σπίτι, να έχουν ένα παιδί, ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά. Που έτσι νομίζω πόσο δεν γίνεται. Και υπάρχουν πολλά περιστατικά. Πόσο δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε τώρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος να διαχειριστεί ταυτόχρονα τη δουλειά και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στον χώρο του. Με βάζετε και αναρωτιέμαι αυτό τώρα, ότι μια οικογένεια μπορεί να μην είναι αριθμητικά πολύ μικρή, μπορεί να διευρύνεται. Ναι. Άρα, πώς μπορείς να κουμαντάρεις όλη αυτή την κατάσταση. Παιδιά,
ευάλωτες ομάδες, παππούδες, γιαγιάδες κτλ. Και τον ίδιο στον εαυτό μετά. Όσον αφορά τα παιδιά, σίγουρα το κομμάτι είναι αυτό. Βάλτε τα σε μια ρουτίνα που να έχει μια ευχαρίστηση, που να έχει μια επιβράβευση. Θέλουν λίγο παραπάνω το «σ' αγαπώ» τα παιδιά και το «μπράβο» αυτή τη στιγμή. Και θέλουν και μια επεξήγηση συνεχόμενη για το τι συμβαίνει χωρίς τρομοκρατία. Ναι. Χωρίς να τα απομακρύνουμε από την επαφή. Να τους υπενθυμίζουμε ποια είναι η ανθρώπινη, η αληθινά, η ειλικρινής ανθρώπινη επαφή. Ποια είναι. Η ειλικρινής ανθρώπινη επαφή δεν είναι το Facebook και το Instagram. Άρα και τα... η επικοινωνία με λίγα λόγια. Η επικοινωνία η αληθινή. Ποια είναι. Που κοιτάς τον άλλο στα μάτια και του μιλάς. Οπότε να του θυμίζουμε ότι η πραγματική κατάσταση των ανθρώπων είναι να είναι κοντά. Mm. Απλώς αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον, έχουμε παραμερίσει αυτή την ανάγκη μας. Αλλά πρέπει να την υπενθυμίζουμε. Αλλά και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Και πόσο το κάνουμε άραγε στους μικρότερους, να τους υπενθυμίζουμε πώς είναι η σωστή επικοινωνία, που δεν μπορεί να μην το έχουν καν αντιληφθεί. Και εμείς να μην το έχουμε αντιληφθεί, ότι δεν το καταλαβαίνουν ή δεν το έχουν ζήσει όντας σε μια οθόνη, σαν υπολογιστή, μιλώντας με τους φίλους τους ή τις φίλες τους με αυτόν τον τρόπο. Μα μπορεί να γίνει μια πραγματικότητά τους αυτό, χωρίς να το καταλάβουν. Ναι. Στη νέα γενιά. Ναι. Οπότε μια υπενθύμιση για το τι. Την αξία της αγκαλιάς, την αξία του να βλέπεις τον άλλον στα μάτια και να του μιλάς, να είσαι κοντά του, ας μην την ξεχάσουμε. Γιατί όταν βγούμε από αυτό, ας μην είμαστε όλοι με ένα κινητό στο χέρι και στέλνουμε τα συναισθήματά μας μέσα από ένα emoticon, μέσα από μια εικόνα. Ναι, ναι. Χάσαμε την, αυτό που μας διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα έμβια όντα. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Οπότε να το λέμε συνέχεια στα παιδιά μας, ειδικότερα στα πιο μικρά παιδιά. Mm-hmm. Στα πιο μεγάλα παιδιά, τα πιο μεγάλα παιδιά. Στην εφηβεία και αυτά που βλέπουμε ότι είναι 18. Πολύ πιο δραστικά λίγο, ναι. Μετά τα 13-14, ναι. Εκεί υπάρχει, ναι. Εκεί αλλάζουμε, εκεί πάμε στο θυμό μετά. Άρα είναι οι ίδιες διευκρινήσεις, αλλά πρέπει, θεωρώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι ο γονέας εκεί δεν πρέπει να γίνει παιδί και εκείνος φωνάζοντας. Δηλαδή πρέπει να θυμάται ότι είμαι ο γονέας σου, άρα στον δικό σου θυμό απαντάω σταθερά αυτά που πρέπει να πω. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση, ναι, σε αγαπάω, ναι, σου υπενθυμίζω ποια είναι η πραγματική αξία του ανθρώπου, έλα να συζητήσουμε ό,τι σε απασχολεί. Αυτά τα οποία λέτε δεν ισχύουν τώρα και μόνο λόγω του κορονοϊού. Και να μην υπήρχε ο κορονοϊός, επειδή έχει αλλάξει πολύ η ζωή μας, πρέπει να τα εφαρμόζουμε. Είναι μια υπενθύμηση. Δηλαδή, θυμώσει πάλι στα παιδιά, ναι. Και επειδή δεν είμαστε όπως ίσως ήταν κάποτε, δεν ξέρω. Ναι. Και δεν ξέρω κι αν ήταν και κάποτε, βέβαια. Ναι. Ανάλογα τις περιπτώσεις. Συνήθως δεν σημαίνει ότι και επειδή η μαμά που πάει συνέχεια στο σπίτι ασχολείται και από. Όχι. Ένας που δουλεύει δεν ασχολείται. Ναι, απλά συνήθως όταν τα παιδιά περνούν την εφηβεία, οι γονείς έχουν την ταύτιση να συμπεριφέρονται και αυτοί λίγο σαν παιδιά. Δηλαδή να φωνάζουν και εκείνοι. Οπότε να παίρνουν τα παιδιά μια αρνητική ενίσχυση και μέσα από αυτό να νιώθουν ότι είναι σημαντικό. Είναι λίγο παράδοξο. Το να φωνάζεις το παιδί σου και το παιδί σου αυτό να το επιζητά, είναι επειδή επιζητά την προσοχή σου. Την προσοχή σου μπορείς να τη δώσεις και με άλλους τρόπους. Με όρια, με μια σταθερότητα σε αυτά που λες, ειδικά τώρα σε αυτή την περίοδο. Δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί σου ανεξέλεγκτο. Πάντα επιμένω και θα γίνω κουραστικός υπενθυμίζοντας πόσο σ' αγαπάω, ποια είναι η πραγματική ζωή, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και πόσο σε νοιάζομαι. Γι' αυτό και το κάνω όλο αυτό και σου μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Ας μην γινόμαστε παιδιά με τα παιδιά μας. Ναι. Αυτό. Με τους ηλικιωμένους τι κάνουμε, κύριε Αθανασόπουλε, γιατί και εκείνοι τώρα έχουν αποτραβηχτεί. Πάρα πολλοί που μας παρακολουθούν έχουν να δουν τα δικά τους παιδιά και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτοί φοβούνται. Mm. Και φοβούνται και για την υγεία τους πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο και για τις ευπαθείς ομάδες. Παρ' όλα αυτά, όμως, και οι ηλικιωμένοι αυτοί που μην έχουν και υποκείμενο σώματα, πάλι φοβούνται να κυκλοφορούν και λίγο περισσότερο, μην κολλήσουν κάτι. Mm. Οπότε και αυτοί που έχουν απομονωθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ, πολύ στενάχωρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, να βλέπω τη γιαγιά μου από πάρα πολύ μακριά και να τη χαιρετάω από μακριά για να μην μπορώ. Δεν έχω τη δυνατότητα να πάω κοντά της. Οπότε τη χαιρετάω τον μπαλκόνι. Γεια σου, γιαγιά, τι κάνεις. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό το πράγμα. Όλα αυτά κάποτε είναι δεδομένα. Όχι, θα μας δει, θα τη δούμε. Ναι, και το θεωρούσαμε πολύ απλό. Ανέβω πάνω τα σκαλιά, θα δω τη γιαγιά μου, θα δω τον παππού μου. Ή θα πάω να του δω στο σπίτι του. Ναι, θα πάω ή δεν στο σπίτι. Πάω. Πάμε μια άλλη φορά, δεν πάμε τώρα. Όταν δεν ήταν δεδομένο, άστο ναι, σήμερα δεν πειράζει. Οπότε ναι, όλοι το βιώνουμε στο πετσί μας. Τι κάνουμε τώρα με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι εκφύσεως αυτή τη στιγμή ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις ένα υποκείμενο νόσημα, ναι, σωστά, για να είσαι ευάλωτος όταν είσαι ηλικιωμένος. Μια ιδέα που
είχα τον τελευταίο καιρό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πέρα την ανάγκη από το ένα τηλεφώνημα, έτσι. Το τηλεφώνημα δεν έχει βέβαια την οπτική επαφή, δεν έχει το με ποιον μιλάς. Οπότε γιατί δεν κάνουμε, μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι περίεργο, αλλά γιατί δεν κάνουμε ένα δώρο στους ηλικιωμένους γονείς μας, γιαγιάδες, παππούδες, έτοιμο να τους, δηλαδή να ξέρουν ποιο κουμπί θα πατήσουν, και θα όταν το πατήσεις αυτό το κουμπί και σε καλό, θα με δεις και θα μιλήσουμε. Ναι, και θα μιλήσουμε. Ένα εύκολο, το οποίο θα τα έχουμε εγκαταστήσει εμείς όλα. Οπότε θα σου έχω συνέχεια ανοιχτή την εφαρμογή, θα το έχεις το φορτιστή. Ακούγεται δηλαδή πολύ απλό και θα σε καλό θα με βλέπεις. Νομίζω ότι λαχταρούν αυτοί οι άνθρωποι να βλέπουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους. Τουλάχιστον αυτή τη λαχτάρα τη βλέπω στα μάτια της γιαγιάς και του παππού μου, που βλέπω αυτή τη λαχτάρα ότι από μακριά αυτή η απόσταση. Ξέρετε, σε κάποιες κλειστές δομές αυτό γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται, αν έχει συνεχίσει να γίνεται. Είχα ακούσει σε κάποια δομή πάντως ότι είχε ξεκινήσει να γίνεται. Ναι. Υπάρχουν κάποια τάμπλετ σε ανθρώπους που ήταν σε κλειστές δομές που δεν μπορούσε να τους επισκεφθείς. Να υπάρχουν κάποια τάμπλετ. Και είναι νομίζω πολύ καλό. Ισχύει, πάρα πολύ καλό. Ήταν σε δομές όμως. Ναι, ναι. Μιλάμε τώρα, ας μιλήσουμε για το. Και στην πραγματικότητα. Για μας. Ναι, ναι, ενώ για ανθρώπους που, ναι, που έχουμε τους γιαγιάδες και τους παππούδες ή τους μεγαλύτερους γονείς κάπου εδώ. Και δεν μπορούμε να πάμε να τους δούμε. Δεν μπορούμε να πάμε να τους δούμε. Οπότε είναι μια λύση αυτή. Και το δεύτερο που μπορώ να σκεφτώ για τους ηλικιωμένους είναι πώς τα μικρά παιδιά θέλουν συνεχώς μια επιβεβαίωση. Ναι. Συγγνώμη, αλλά πόσο μάλλον οι ηλικιωμένοι. Μια επιβεβαίωση αγάπης, μια επιβεβαίωση ότι είμαι εδώ. Mm-hmm. Ναι, να προσέχεις, ναι, γιατί νιώθουν. Η ευαλωτότητα πέφτει πάνω τους. Εκεί είναι η ευαλωτότητα, στους ηλικιωμένους. Νιώθεις ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Ας κάνουμε κάθε μέρα μια υπενθύμηση ότι σ' αγαπάω, ότι είμαι εδώ. Δηλαδή πράγματα τόσο απλά, δεδομένα, που δεν είναι δεδομένα πλέον. Ήρθε μια κρίση και μας γύρισε ανάποδα. Γύρισε ανάποδα μέχρι και την ίδια μας την ψυχολογία. Mm-hmm. Γιατί ήταν βόμβα, όντως. Ναι, τώρα μέσα σε αυτή την όλη κατάσταση, εσείς ήσταν και πρώην υπεύθυνος στις γραμμές βοήθειας για το χαμόγελο του παιδιού. Mm. Και εκεί πάρα πολλά περιστατικά για βοήθεια, για διάφορα τα οποία συνέβαιναν και μέσα σε οικογένειες. Τώρα και στην επικαιρότητα έχουν σκάσει διάφορα θέματα. Δεν ξέρω πώς ασχολιάζεται και πώς βγήκαν τώρα στο φως. Mm. Όσον αφορά το. Σε ό,τι αφορά και τη σεξουαλική παρενόχληση, ναι, για κακοποίηση, βέβαια, bullying που έχουν βγει κατά καιρούς και τώρα τελευταία όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει. Τον τελευταίο χρόνο που διανύουμε αυτή την καραντίνα. Πώς έγιναν τώρα. Τον τελευταίο χρόνο που διανύουμε αυτή την καραντίνα, όσο παρέμενα υπεύθυνο στο χαμόγελο, είχα παρατηρήσει μια πολύ αυξητική τάση στην κακοποίηση. Δηλαδή, οι οικογένειες οι οποίες ήταν κακοποιητικές. Επειδή μέναν όλοι μαζί συνεχώς μέσα στο σπίτι, αυτό άρχισε να φουντώνει ακόμα περισσότερο. Οπότε οι αναφορές που ερχόντουσαν στο χαμόγελο ήταν ακόμα πιο πολλές. Τώρα, όσον αφορά το άλλο, τα άλλα τεκτενόμενα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, θα ήθελα να τα εντάξω σε. Χωρίς να παρεξηγηθώ, όχι θετικό σαν ότι αυτό που συνέβη στους εκάστοτε είναι θετικό, αλλά μέσα σε αυτή την απόλυτη σιωπή, ενώ ότι όλοι είμαστε οχυρωμένοι, ταμπουρωμένοι, φοβισμένοι, βγήκαν φωνές. Υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην έβγαιναν αυτές οι φωνές εκεί έξω. Να μιλήσουν για κακοποίηση, να μιλήσουν για σεξουαλική κακοποίηση, να μιλήσουν για το βιασμό, να μιλήσουν γυναίκες και άντρες, από ό,τι είδαμε, για πράγματα τα οποία πριν, ίσως μέσα στη βουή αυτή της συνήθειας, να τα κρατούσαν απλά μέσα τους. Σε αυτή την ησυχία, τώρα, ναι, ναι, ναι. Αυτή η ησυχία, αυτό είναι που λέμε λειτουργεί σαν περίοδος επόασης στο μυαλό μας για να κάνουμε μια ενδοσκόπηση, να δούμε ποιος είμαι, τι θέλω. Και στην κοινωνία, και ως κοινωνία ολόκληρη. Ναι, μια κοινωνική ενδοσκόπηση, τι θέλουμε, ποιοι είμαστε, πού πάμε, τι κάνω εγώ με τον εαυτό μου. Οπότε βγήκε αυτό και αυτό έχει μια θετική πλευρά. Οπότε βλέπετε και ένα ολόκληρο σύστημα να αλλάζει ίσως την επόμενη μέρα. Νομίζω. Δηλαδή κάποιοι σπάνε τη σιωπή τους, κάποιοι άλλοι βολευόσανται μέχρι τώρα. Τώρα βλέπουμε ότι κανείς δεν είναι βολεμένος. Mm. Δηλαδή ο καθένας σε λιγότερο ή περισσότερο έχει ξεβουλευτεί. Mm. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Νομίζω. Οπότε δεν φοβάται κιόλας να μιλήσει άμα γίνεται κάτι. Ναι. Νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι μας ότι περνούμε σε μια νέα εποχή.
δεν ξέρω ποια εποχή είναι αυτή. Κανείς μας δεν ξέρει ποια είναι αυτή η εποχή. Οπότε το να υποθέσω κάτι, το μόνο που θα μου δημιουργήσει είναι να προσπαθώ να επαληθεύσω μία υπόθεση, την οποία δεν τη γνωρίζω. Τώρα, αν θα είναι η εποχή του θερισμού ή μία νέα εποχή ολοκένουργια, στην οποία θα έχουμε δουλέψει με τον εαυτό μας, γιατί την κρίση έτσι τη σκέφτομαι, σαν μία δουλειά με το μέσα μας και με τους αγαπημένους μας, τα παιδιά μας, τους γονείς, συντρόφους, την κοπέλα μου, το αγόρι σου, το σύζυγο, οτιδήποτε. Μια ενδοσκόπηση ατομική, τι έχω να σου δώσω. Είμαστε μαζί σε αυτό. Δεν είμαστε αντιμέτωποι. Το βλέπω παντού έξω να εκφράζεται σαν κόντρα. Α, ναι. Μια προβολή ο ένας πάνω στον άλλον, ότι όχι εσύ φταίς, όχι εγώ φταίω. Μα, ή όχι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Ναι. Πού ωφελεί. Ναι. Αυτό, αν είναι έτσι ή αλλιώς, δεν ωφελεί καλύτερα να δούμε ποιος είμαι, πού θα πάω παρακάτω. Mm-hmm. Νομίζω ότι... Αυτά είναι πιο κρίσιμα και έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Κύριε Θανασόπουλε, εσείς πώς μπήκατε στο χώρο της ψυχολογίας, πώς σας κέρδισε? Ναι, αυτή είναι παλιά ιστορία. Δεν σας είχα προετοιμάσει αυτό το ερώτημα, οπότε θα μου απαντήσετε αυθόρμητα. Ούτε για τα υπόλοιπα, βέβαια. Ούτως ή άλλως όλα τα ερωτήματα είχαμε πει να είναι ελεύθερα. Νομίζω ότι αυτό ήθελα να το δείξουμε και ότι χρειαζόμαστε την ελευθερία της επικοινωνίας, να μην είναι κάτι... Στημένο. Ναι, στημένο. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι έτσι τους αρέσει να είναι... Δεν μπορώ να το κάνω το πολύ στημένο. Όχι, χαίρομαι κι εγώ και μου το είπα από την αρχή και μένω με ξελαφρόνια αυτό. Ωραία. Η πορεία με την ψυχολογία. Η πορεία με την ψυχολογία ξεκινάει από τα 13 μου. Τόσο μικρός. Ναι, διάβασα ένα βιβλίο τότε του πατέρα της ψυχανάλυσης, του Φρόιντ. Mm-hmm. Ένα ελαφρύ εντός εισαγωγικών βιβλίο του Φρόιντ, γιατί δεν μπορούσα να κατανοήσω και τα πάντα πόσα έγραφε, αλλά με εξήταρε το πώς μπορούσε κάποιος όχι να κριτικάρει, αλλά να ερμηνεύσει μια συμπεριφορά. Τεράστια διαφορά. Ναι. Και να ερμηνεύσει κρατώντας και ένα καλά, δεν μπορεί να κάνει και λάθος, ναι. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Mm-hmm. Οπότε, και να βοηθήσει. Ναι, και να βοηθήσει. Ναι. Και όλο αυτό με ιντρίγκαρε στο ότι μιλάμε για έλλειψη στερεοτύπων, όχι ρατσισμός, πιο αγνή διάθεση, να θες να βοηθήσεις κάποιον, ανεφόρον. Μια ανεφόρον αποδοχή. Οπότε σιγά σιγά το έχτιζα. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι υπήρχε μια... εντάξει, αστεία το λέω. Μια πίεση εντός εισαγωγικών από την οικογένεια ότι θα πας στη νομική. Γιατί, εφόσον μπορείς να βγάλεις αυτό το βαθμό, πρέπει να πας στη νομική, γιατί είναι αυτό το στερεότυπο το κλασικό του Έλληνα. Γιατί ναι, αν είσαι πολύ καλός, δικηγόρος, γιατρός. Ναι. Και είχα πει ψέματα. Και λέω ναι, θα βάλω τη νομική πρώτη. Δεν την έβαλα ποτέ. Άρα καλά τους ψυχολόγους. Δεν την έβαλα ποτέ. Δεν τους στεναχώρησες. Είδαν πόσο το λαχταρούσα και νομίζω ότι βλέποντας πλέον και την πορεία και την αγάπη μου προς αυτό που κάνω, μου το έχουν πει κιόλας ότι πόσο λάθος είχαμε κάνει τότε που πιέζαμε. Το κάνουν αυτό οι γονείς. Και ή μπορεί να σου λέγανε ευτυχώς που δεν πέρασες τελικά, αλλά δεν την είχα βάλει. Το κάνουν αυτό οι γονείς. Και ίσως και αυτό είναι μια αφορμή να πούμε στους γονείς ότι αφήστε λίγο τα παιδιά σας ελεύθερα. Ακούστε τα. Μην τα κρίνετε. Δεν το καταλαβαίνουν νομίζω κάποιες φορές ή δεν το καταλαβαίνουν. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Μην τα κρίνετε. Ακούστε τα λίγο. Κάτι θέλουν να πούν. Δεν σημαίνει ότι αν τους πείτε εσείς το αντίθετο θα το ακολουθήσουν. Ακούστε τα και δείτε τα να μεγαλώνουν. Όσο μεγαλώνουν, προς τα που πάνε. Μπορείτε να κρατήσετε τα όρια. Μπορείτε. Δεν χρειάζεται να κριτικάρουμε. Ναι. Δηλαδή, τι μου είπες, θες να γίνεις ηθοποιός. Όχι. Αυτό το όχι από πού προέρχεται. Ναι. Δηλαδή, τι είναι, ένας δικός μου φόβος. Ακούμε το παιδί, ωραία, πες μου, πώς το σκέφτεσαι. Θα αλλάξει 10 γνώμες, το πιο πιθανό. Ναι. Γιατί αν του πεις όχι, μετά είναι πάει η αντίδραση. Πάει η αντίδραση. Πες του ναι. Θα το δει αν θέλει να γίνει στην πορεία. Και ό,τι λαχταράει η ψυχή του κάθε ανθρώπου, αν έχει μεγαλώσει σε ένα σύστημα οικογενειακό που το αγαπάει και το στηρίζει, θα πάει προς εκεί που λέει η ψυχή του και θα πετύχει κιόλας. Θα πετύχει κιόλας. Ναι, γιατί και το δικό σου επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα δύσκολο. Ναι, και στο να πετύχει, παρόλα αυτά τα έχετε πάει εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Άρα
Είναι αυτό το οποίο είπατε κι εσείς και το λέμε βέβαια, ότι να κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει. Ναι. Και άμα σ' αρέσει και θα το κάνεις καλά και με όρεξη και με καλή διάθεση. Ναι. Πάντως χαίρομαι αυτό, να πάμε και λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής που έρχονται στο ιατρείο, στο γραφείο σας. Έρχεται ο κόσμος, έρχονται άτομα μικρής ηλικίας. Γιατί κάποιοι το θεωρούν και λίγο ταμπού. Αν πει σε κάποιον, δεν σε βλέπω, δεν είσαι και πολύ καλά, να πας σε ένα ψυχολόγο, να μιλήσεις, να κουβεντιάσεις. Κάποιοι κάνουν ένα βήμα πίσω. Η νέα γενιά, σας πληροφορώ, δεν το έχει αυτό το ταμπού. Οι παλαιότερες γενιές το είχαν. Η νέα γενιά έρχεται πολύ εύκολα. Βέβαια έχουν αυξηθεί και τα, επειδή είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, και τα Skype sessions που λέμε, δηλαδή μέσω Skype να πρέπει να μιλήσεις, γιατί υπάρχει απόσταση, δεν μπορείς κτλ. Κάτι το οποίο δεν λειτουργεί 100%, ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί δεν υπάρχει, δεν ρέει ενέργεια ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Αλλά και αυτό στο σημείο των καιρών είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά οι νεότεροι έχουν από μόνοι τους τη διάθεση να ψαχτούν. Όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, υπάρχει μια κοινωνική πίεση ότι μήπως να πας. Και αν ανεβούμε κι άλλο, πιο πάνω, δηλαδή αν ξεπεράσουμε την ηλικία μου και φτάσουμε στους ανθρώπους που είναι 40+, εκεί βλέπεις ότι ο άλλος θα πάει κάτω υπό πολύ, όταν έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο, έτσι. Και έχει φτάσει εκεί που λέει σηκώνω τα χέρια ψηλά. Οπότε τι θέλω να κάνω. Μόνο τότε. Αλλά είναι πολυθετικότητα και η νέα γενιά. Δεν το βλέπει έτσι. Έρχεται και μιλάει. Και εγώ το παρατήρησα, δεν, μου το είπατε πριν, και είναι πολύ θετικό. Και δεν μιλάω μόνο αφ' αυτού μου, μιλάω γενικότερα ότι το παρατηρώ στην κοινωνία και στην κοινωνία της Πάτρας και από τους συναδέλφους μου, ότι τα παιδιά πάνε και μιλούν. Τα νεαρότερα έτσι σε ηλικία άτομα. Δεν μιλάω παιδιά συνέχεια. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θέλω να μου πείτε τελικά πότε βλέπετε εσείς να βγαίνουμε από αυτή την κατάσταση. Έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ και 2 δεκαετίες ενισχύουμε την ελληνική γη. Επενδύουμε στη θρέψη της καλλιέργειας, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, προμηθεύοντάς τον με λοιπάσματα γερμανικής τεχνολογικής υπεροχής. Επενδύουμε στην Ελλάδα. Καινοτομούμε στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Combo Expert, η ειδική στη θρέψη. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε την εκπομπή Προφίλ. Μαζί μας είναι ο κλινικός ψυχολόγος, ο κύριος Γιάννης Αθανασόπουλος. Κύριε Αθανασόπουλο, είχαμε μείνει στο πότε θα βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση, τη δυσκολία που περνάμε. Τι βλέπετε εσείς, τι λένε οι δικές σας προβλέψεις? Πότε θα βγούμε, πότε θα βγούμε. Ένα ερώτημα, ξέρετε. Όλοι αυτό ρωτάνε. Ναι. Και με ρωτάνε και σας ρωτάνε, φαντάζομαι. Ναι, και ο ένας τον άλλον ρωτάει, ναι, πότε θα βγούμε, τι θα γίνει. Έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου να το ρωτάω. Ναι, ναι. Πότε θα βγούμε. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι το πώς θα βγούμε από αυτό και όχι το πότε θα βγούμε από αυτό. Γιατί το πότε θα βγούμε από αυτό, και το λέω με όλη μου την αγάπη και χωρίς έτσι κακή διάθεση, είναι ότι είναι μία μη ελεγχόμενη συνθήκη. Οπότε το πότε είναι αυτό που δεν μπορεί να απαντηθεί, είναι μόνο αυτό που μπορεί να ευχηθεί. Εύχομαι γρήγορα να επανέλθουμε σε κάτι το οποίο να μας θυμίσει την αγκαλιά, την αγάπη, τη φροντιστικότητα, την επαφή των ανθρώπων. Πώς θα βγούμε είναι το θέμα αυτό. Πώς θα βγω ως Γιάννης, ως άνθρωπος, με τι ποιότητες θα βγω εκεί έξω ξανά. Θα είμαι ο ίδιος με πριν. Θα τα θεωρώ όλα αυτονόητα. Τα κεκτημένα μου. Θα θεωρώ την επαφή κεκτημένη. Το ότι αγαπάω σημαίνει, εντάξει, επειδή το έχουμε και σαν λαός αυτό τον οχαδελφισμό, ότι δεν πειράζει, αύριο, μεθαύριο, ναι, παραμεθαύριο. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Βλέπουμε. Ναι. Δεν πειράζει αν δεν πάω να δω τώρα τη μάνα μου ή τον πατέρα μου. Ναι. Ή τώρα, του χρόνου.
Μήπως θα μας βάζει μια διαδικασία στο πώς θα χτίσουμε κάποιες ποιότητες δικές μας. Να παρατηρήσουμε λίγο τον εαυτό μας, πού μπορεί εντός εισαγωγικών να υστερούμε. Μήπως τιμώνω λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, τώρα που το βλέπω μες στην καραντίνα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μήπως πιάνω τον εαυτό μου να μην είναι απίκο εκεί που πρέπει όταν θα έπρεπε με τα παιδιά μου. Μήπως πιάνω τον εαυτό μου να κάνει αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών υστερικές σκέψεις, δηλαδή να τρέχει τόσο πολύ ο νους μου που στο τέλος να χάνω τη μέρα μου. Ναι. Μήπως όλα αυτά πρέπει να τα πάρω, να τα μαζέψω και να τα δω ως άνθρωπος με ψυχραιμία και να δω τι μπορώ να αλλάξω από αυτά μέσα σε αυτή την ησυχία εντός εισαγωγικών που υπάρχει, την τεράστια δυσκολία που έχει όμως μια ησυχία. Οπότε έχουμε χρόνο με τον εαυτό μας. Αυτό είναι κάτι που είπα, έχουμε χρόνο με τον εαυτό μας οι περισσότεροι. Mm-hmm. Ακόμα και αν μιλούμε και για οικογένειες που μπορεί, όπως είπατε πριν, να γίνεται, να επικρατεί ένα αλαλού στο σπίτι, θα υπάρξουν εκείνες οι στιγμές που θα μείνουμε λίγο μόνοι μας. Yeah. Εκείνες οι στιγμές, τι θέλω να αλλάξω, ποιος είμαι. Μπορεί να ακούγονται φιλοσοφικά τα ερωτήματα, αλλά δεν είναι φιλοσοφικά. Πιο απλά τα εννοώ. Ποιος είμαι, τι θέλω να γίνω παρακάτω, θέλω να γίνω καλό σε τι και τι θέλω να αλλάξω στην τελική όλες αυτές τις υπόθεσεις. Και όταν είμαστε μαζί με τα παιδιά μας, πώς θέλω να είμαι μαζί με τα παιδιά μου από εδώ και πέρα, παρακάτω. Δηλαδή όταν μου δοθούν όλα τα αυτονόητα ξανά πίσω, θα παλινδρομήσω σε μια παλιότερη εποχή, έχοντας ζήσει όλο αυτό, αυτό που περνούμε. Είναι ιστορικό, γράφει ιστορία αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα το διαβάζουν κάποια στιγμή, παιδιά. Για το πώς βρεθήκαμε να μην μπορούμε να, θα το πω ξανά, αγκαλιαστούμε. Ναι, το πιο απλό. Το ανθρώπινο. Mm. Αυτό που μας διαχωρίζει από άλλα όντα. Να αγκαλιαστούμε, να αγαπηθούμε, να κουμπίσουμε ένα στον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι. Οπότε πρέπει λίγο να κοιτάξουμε το πώς, για να βγούμε τουλάχιστον εμείς δυνατοί από όλο αυτό και ίσως και καλύτερη κάποιες φορές. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Να βγούμε καλύτερη, να το δούμε σαν ευκαιρία δηλαδή, γιατί υπάρχουν θετικά δηλαδή από αυτή την κατάσταση. Άλλο ένα παράδοξο. Ναι. Κάθε κρίση, ναι, χωρίς να αμφισβητώ τη δυσκολία της, γιατί τη βιώνω κι εγώ ίδιος τη δυσκολία της, δεν είμαι από άλλο πλανήτη και εσείς και όλοι μας. Είπαμε, καθένας τη βιώνει. Βιώνει μια τεράστια δυσκολία, αλλά κάθε έτσι, κρίση, ό,τι απλά κρίση καθένας τη βιώνει διαφορετικά. Άλλο τη βιώνει οικονομικά, άλλο τη βιώνει συναισθηματικά. Ο καθένας κάπως διαφορετικά τη βιώνει, για να λέμε και την αλήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Ακριβώς. Μέσα σε αυτή την κρίση, κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία για αλλαγή καταρχήν. Δηλαδή, κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία για να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω με άλλα ιδανικά. Άρα επανέρχομαι ξανά στην κουβέντα ότι αυτά που θεωρούσα δεδομένα δεν θα τα ξαναθεωρήσω δεδομένα. Θα επενδύω κάθε μέρα σε αυτά τα ιδανικά. Και ίσως αυτό μου δίνει και μια πλήρωση. Δηλαδή, αν επενδύω σε ιδανικά τα οποία είναι δεδομένα, αγάπη, νιάξιμο, φροντίδα, επαφή, και τους δίνω νόημα, δεν τα κάνω απλά μηχανικά ή επειδή εντάξει έτσι ήτανε, οπότε ξέρω ότι μπορώ να τα κάνω, τους δίνω νόημα, τους δίνω αξία. Κάθε στιγμή που τους το δίνω αυτό σαν αξία, αποκτάει και ένα άλλο νόημα για μας. Ένα θετικό αντίκτυπο είναι αυτό. Ένα άλλο θετικό αντίκτυπο, το οποίο ήδη το είπαμε, αλλά καλό είναι να το αναφέρουμε ξανά, είναι ότι μέσα σε αυτή την απόλυτη σιωπή βγήκαν φωνές, οι οποίες κράυγασαν για πολύ δύσκολα πράγματα που πέρασαν. Οπότε αυτό λειτουργήσε σαν ντόμινο. Βγήκε ένας άνθρωπος στην αρχή και ξαφνικά, επειδή υπάρχει αυτή η ησυχία και δεν υπάρχει θόρυβος, άρχισε ο ένας μετά τον άλλον να μιλάει για κακώς κείμενα. Βέβαια. Κακώς κείμενα, και το λέω και ευγενικά κακώς κείμενα, έτσι, να μιλάει για τέρατα, mm-hmm, πραγματικά. Οπότε αυτό είναι άλλο ένα θετικό. Ακουστήκανε. Μπορεί όλο αυτό να κάνει μια μεγένθηση, δηλαδή να παίρνει πολλές διαστάσεις, γιατί οι άνθρωποι έχουμε την τάση να το θέλουμε να του δώσουμε διαστάσεις, γιατί είτε ανησυχούμε, είτε γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, ή γιατί απλώς είναι μια κατάσταση που έχει ένα, θα το πω έτσι όπως, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θες να ακούσεις τι έγινε, έχεις αυτή την περιέργεια. Mm-hmm. Αλλά ακούστηκαν. Και όλα αυτά έχουν πάρει το δρόμο της νομική οδό, και την εισαγγελική οδό. Υπάρχει από εδώ και πέρα και ο φόβος ότι για τον κάθε έναν που κάνει παρόμοιες ενέργειες, να το σκεφτεί 2, 3, 4 και 5 φορές. Να, ένα θετικό. Ναι.
Μετά από αυτό λοιπόν, η αξία η ανθρώπινη, το σώμα μου και το σώμα μου σαν σώμα, θα το σκεφτεί εκείνος που τρέφει όλο εκείνο το σκοτάδι εντός του, αν θα το κάνει. Γιατί πλέον οι άνθρωποι μιλάνε. Ναι. Και αυτό είναι ίσως το πιο θετικό που έχω νιώσει να συμβαίνει εντός αυτού του χρόνου που φαντάζει αιώνας, αλλά είναι ένας χρόνος. Ίσως είναι το πιο θετικό απ' όλα. Mm-hmm. Φωνάξαν και μιλήσαν και να μιλήσουν κι άλλοι. Ναι. Να μιλήσουν κι άλλοι. Και σε διάφορους χώρους, δεν γίνονται μόνο στον χώρο του θεάτρου και του θεάματος. Σε όλους τους χώρους γίνονται. Σε και, πάρα πολλούς και ατομικά μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει, να μην είναι κάποιος άνθρωπος celebrity ή να είναι κάποιος άνθρωπος του χώρου της δημοσιότητας. Ακόμα και εκείνος που δεν είναι, πάρε δύναμη από τα πρότυπα αυτά και πήγαινε πες το. Θα στιγματίσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί έρχεται όλο το ελληνικό στοιχείο. Θα στιγματίσουμε τον άνθρωπο ο οποίος βρήκε την πυγμή και τη δύναμη να μιλήσει για κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει ακόμα να συζητάνε. Mm-hmm. Και γιατί το πες τώρα. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Αυτή η ερώτηση είναι άτοπη. Άτοπη. Γιατί το πες τώρα. Γιατί τώρα ήμουν έτοιμος να μπορέσω να το δούλευα, να το βγάλω από μέσα μου. Μην κρίνεις τον άλλον. Πες του μπράβο που το έβγαλε και παρακίνησε κι άλλους να μιλήσουν για τα τραύματά τους. Εμένα μια φίλη μου είπε μια παρόμοια ιστορία που είχε συμβεί σε τράπεζα, σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο δηλαδή. Και γιατί μου το είπες τώρα, που δηλαδή την ήξερα χρόνια και δεν μου το είχε πει. Προφανώς δεν ήθελε να το πει, στεναχωριότανε, δεν ήθελε να το σκέφτεται. Τώρα ακούστηκαν όλα αυτά, οπότε το είπε. Είναι πιο έτοιμη, έτσι πάει. Θυματοποιούνται οι άνθρωποι. Νιώθουν θύματα. Νιώθουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ακόμα και το bullying και το σχολικό bullying. Βεβαίως. Και αυτό έχει κάπου τις ρίζες της αιτίας, ακόμα και στο κομμάτι της επικοινωνίας, ακόμα και οι γονείς. Ότι γιατί το παιδί δεν σου το έχει πει αυτό που συμβαίνει. Βεβαίως. Άρα εσύ είσαι κοντά όσο πρέπει να είσαι. Βεβαίως. Ή το κρίνεις. Ναι. Ή του λες. Και φοβάται να σου μιλήσει. Σου έκανε αυτό, γιατί δεν το κάνεις κι εσύ. Δηλαδή γίνεσαι το ίδιο πράγμα. Έχω ακούσει γονείς να λένε. Το άκουσα από μητέρα πρόσφατα. Δώσ' του μία. Και εσύ. Όπου είναι τραγικό, συμβαίνει αυτό. Ναι, δώσ' του μία και εσύ. Ενώ πρέπει να μιλήσεις στο παιδί σου γιατί δεν φταίει εσύ. Είσαι υπέροχος. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, το οποίο δεν είναι ούτε το άλλο το παιδί, δεν στιγματίζουν το παιδί. Πρέπει να μιλήσουμε με την οικογένειά του. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Πρέπει να μιλήσουμε με τους δασκάλους του. Ας σταματήσουμε οι Έλληνες, και δεν το λέω στερεοτυπικά, το λέω λίγο φιλογενετικά. Έχουμε μια τάση οι Έλληνες να θέλουμε να δείχνουμε. Είναι έτσι, πηγάζει από μέσα μας. Θέλουμε να δείχνουμε. Ή να δείχνουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε οι σωστοί. Οι σωστοί. Είναι το φαίνεστε. Εξωτερικά. Είναι το φαίνεστε. Μίλα σωστά. Μίλα σωστά. Χαιρέτησε όπως πρέπει. Κάνε εκεί πέρα μπορεί να μην ξέρουμε τι συμβαίνει καθόλου στο παιδί μας στις άλλες στιγμές. Άρα ποιος ο λόγος. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι ότι ας έρθει μια εποχή η οποία θα είναι μακριά από στερεότυπα. Μακριά από την κριτική διάθεση, μακριά από ξενοφοβία, μακριά από ομοφοβία, μακριά από πράγματα τα οποία, επειδή νιώθουμε ότι διαφέρουν από εμάς, δεν είμαστε εμείς αυτοί, είναι κάτι κακό. Ναι. Για παράδειγμα, βλέπω ένα ωραίο τατουάζ στο χέρι σας. Ναι. Και είστε και ψυχολόγος, είστε στη θέση που είστε, οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει... Είναι ψυχολόγος και έχει τατουάζ. Ναι. Πώς γίνεται ένα τατουάζ που μπορεί να εκφράζει. Σας το έχουν πει. Πάρα πολλές φορές. Ότι κρύψατε λίγο το τατουάζ τώρα, γιατί θα πάμε κάπου που είμαστε πιο. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ότι αυτός ο καθοσπρεμισμός και ότι ένα τατουάζ, που είναι το πιο, έτσι, το πιο απλό, μπορεί να σε βάλει σε ένα κουτάκι. Είναι λίγο πλέον αυτή την εποχή λίγο αστείο για μένα. Δηλαδή. Δικό μας το σώμα, δικιά μας η ψυχή, ας την κάνουμε κάτι όμορφο. Ας την κάνουμε κάτι όμορφο και ας δώσουμε στους άλλους κάτι όμορφο. Μην δείχνουμε συνέχεια με το χέρι μας απέναντι, να αυτός και βγάζω 10 συμπεράσματα γι' αυτόν. Ξέρεις ο άλλος τι έχει κουβαλήσει πίσω του. Μήπως πρέπει να σκεφτείς ότι αυτά τα 10 πράγματα που κουβαλάς εσύ, κουβαλάει αντίστοιχα άλλα 10 διαφορετικά αυτός που έχεις απέναντί σου και του μιλάς. Άρα δεν του δείχνεις λίγη αγάπη, αντί να του δείξεις λίγο. Στερεότυπο και λίγο ρατσισμό και λίγο κριτική διάθεση. Ναι, ναι, ναι. Και πάντα οι άνθρωποι μιλάγαμε. Αλλά από τα 10 που λέγαμε, τα 7 ήταν κάτι που θες να κρίνεις τον άλλον. Ας γίνουν τα 7 κάτι που δεν θες να κρίνεις τον κάτι άλλον. Κάτι καλύτερο, πιο αισιόδοξο. Πείτε μου και για ένα δύσκολο περιστατικό που έχει έρθει σε εσάς και πώς το διαχειριστήκατε. Δύσκολο περιστατικό, ναι. Είναι που αρκετά... είπατε το εδώ τώρα. Από πού να ξεκινήσω, τι να συμβουλέψω. Είναι αρκετά, δεν θέλω να σας κρύψω. Είναι αρκετά τα δύσκολα περιστατικά. Αυτά που
Είναι ιδιαιτέρως έτσι. Ή μπορεί εσείς να θεωρείτε κάποια δύσκολα, να είστε. Σίγουρα δύσκολα περιστατικά ήταν τις εποχές που ήμουνα υπεύθυνος στο Χαμόγελο. Οπότε είχαμε να ασχοληθούμε με παιδιά τα οποία έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, πολύ έντονη σωματικής βίας. Οπότε αυτές τις στιγμές τις θυμάμαι πολύ έντονα. Το Χαμόγελο του παιδιού ήταν ένα σχολείο για μένα. Και ο κύριος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος, ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα στο να μάθω τι σημαίνει ανθρώπινη ψυχή και παιδική ψυχή πάνω απ' όλα. Οπότε εκεί ήταν τα πιο δύσκολα περιστατικά σίγουρα. Όσο μιλούμε τώρα για την εποχή της ιδιώτευσης και του εδώ και τώρα, περιστατικά τα οποία είναι λίγο, ας μην την βάλω την ταμπέλα, ας πω ότι κινούνται στα άκρα. Περιστατικά τα οποία τη μία μέρα σου λένε ότι εγώ θα καταφέρω τα πάντα και την επόμενη μέρα σου έρχονται με την χειρότερη διάθεση που μπορείτε να φανταστείτε, την επόμενη μέρα ενώ την επόμενη εβδομάδα, και να προσπαθήσεις να βάλεις μια μέση σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Όταν οι άνθρωποι κινούνται στα άκρα, υπερβολική χαρά, υπερβολική στεναχώρια, είναι κάτι που δυσκολεύει το να τους δείξεις ότι υπάρχει μια μέση οδός που έχει την ηρεμία και την ευτυχία στις στιγμές. Ευτυχία εντός εισαγωγικών το βάζω γιατί είναι στιγμές. Έχει μια ψυχραιμία. Οπότε τέτοια περιστατικά είναι δύσκολα και σίγουρα τα πιο δύσκολα από όλα ήταν αυτά στο Χαμόγελο του παιδιού, που ευτυχώς που είναι ένας οργανισμός που έχει μια τεράστια ομάδα, πολύ τίμια και πολύ ακέραιη σε αυτό που κάνει. Και πώς βγήκε το Χαμόγελο του παιδιού από κάτι, όχι κάτι ευχάριστο, βγήκε κάτι πολύ μεγάλο και πολύ δυνατό. Βέβαια. Είναι αυτό που μας λέτε, ότι μπορεί και από μια κρίση ακριβώς να βγάλουμε και κάτι θετικό. Ακριβώς. Να μην τα δούμε όλα. Γενικά είστε όμως φυσικά αισιόδοξος άνθρωπος, ε. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος. Καλά, πρέπει να είστε και λόγω επαγγέλματος. Δεν νομίζω, δεν θα μπορούσα να φανταστεί ένα ψυχολόγο τώρα. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι σαν άνθρωπος είμαι αισιόδοξος και αυτό περνάει μέσα στη δουλειά. Αν γινόταν το αντίθετο, θα ήταν λίγο επιτηδευμένο. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί αν το ποτήρι το δεις μισοάδιο, είναι η δική σου οπτική αυτή. Με συγχωρείς, αλλά είναι η δική σου οπτική. Δεν μπορώ να σταματήσω να ελπίζω. Δεν μπορώ να σταματήσω να ονειρεύομαι και να το προσπαθώ να το μεταφέρω και στους άλλους ανθρώπους, ό,τι ιστορία και να εξελίσσεται εκεί έξω. Μπορεί να έρθουν κι άλλα. Μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Το εύχομαι να προχωρήσουμε. Πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό το ξαναλέτε και έχετε δίκιο. Πώς. Στο εξωτερικό ταξιδεύετε, πηγαίνετε, έχετε κάνει ταξίδια. Έχω κάνει πολλά ταξίδια όταν τα σημεία των καιρών ήταν. Βλέπετε διαφορετικούς ανθρώπους, έχετε διαπιστώσει σε κάποιες χώρες ή τελικά. Όχι, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν τεράστιες. Εμείς είμαστε καλύτεροι σίγουρα. Πόσο σχετικό τώρα αυτό το καλό με το κακό. Ναι. Υπάρχουν διαφορές. Ναι. Διαφορές, ναι. Δηλαδή, το καλό και το κακό είναι σχετικό. Ναι. Ναι. Βλέπεις διαφορές στον τρόπο που ένας αντιμετωπίζει τον άλλον. Δηλαδή, χωρίς κουτάκια, όσο πάμε πιο βόρεια, μπορεί να βλέπεις κάτι πιο κρύο μεν, αλλά βλέπεις ότι οι άνθρωποι είναι πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν. Οι νότιοι, Ισπανία, Ιταλία, όλοι αυτοί μας μοιάζουν λίγο. Είναι λίγο πιο αλέγκρο, λίγο πιο οξύθυμοι, λίγο πιο έντονοι σαν χαρακτήρες. Αλλά ξέρετε, είναι ότι είμαστε σε μια κατάσταση που μοιάζουμε στην κρίση, ακόμα και την οικονομική κρίση που περνούμε. Μοιάζουμε. Όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά, οι άνθρωποι είναι πιο συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φροντίζουν την οικογένειά τους. Επειδή έχει τύχει να έχω ζήσει στο εξωτερικό, φροντίζουν. Πού είχατε ζήσει? Έχω ζήσει κάποια χρόνια στην Ολλανδία. Φροντίζουν, παρόλο που ήταν ένα mindset η Ολλανδία που δεν μου τέριαζε, ενώ σαν νοοτροπία, απλά έτυχε να πάω και λόγω του μεταπτυχιακού που έκανα τότε, έβλεπες τις οικογένειες να είναι πολύ δεμένες και ταυτόχρονα ανεξάρτητες. Να μην υπάρχει αυτό το σύνδρομο το ελληνικό, ότι μένει το παιδί μου 30 χρονών και μένει στο σπίτι της μαμάς του. Ήταν πολύ δεμένες και πολύ ανεξάρτητες ταυτόχρονα. Γιατί είναι ένας βόρειος λαός, οπότε αυτόν είχα ζήσει. Δηλαδή το θεωρούσαν. Δεν γινόταν δηλαδή με λίγα λόγια ένας άνθρωπος 30 χρονών να ζει με τη μαμά του. Δεν θα το δεχόταν και ο ίδιος με λίγα λόγια. Ναι, είχαν βάλει τις βάσεις. Άλλη νοοτροπία. Είχαν βάλει τις βάσεις. Εδώ θεωρούμε κάτι φυσικό να συμβαίνει. Βέβαια και το θεωρούμε φυσικό οι Έλληνες αυτό. Ότι θα πάω στη μαμά μου.
Να μένει το παιδί μέχρι τα 40 και παραπάνω. Εδώ παντρευόμαστε και σου λέω: άμα έχει παιδάκι μου πρόβλημα, θα έρθει εμένα, να μείνουμε εδώ. Εντάξει. Δεν λέω να αποποιηθούμε την. Η ελληνική οικογένεια είναι κάτι πολύ ιερό. Έτσι. Και πολύ δεμένη. Ναι, είναι πολύ ιερό. Ναι. Πολύ ιερό πράγμα. Γι' αυτό δεμένη, αυτό που λέτε. Είναι ιερό πράγμα. Απλά είναι κάποια σημεία που θέλουν. Να, μια εποχή που θέλουν λίγη προσοχή στο πώς τα διαχειριζόμεθα. Γιατί. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξουμε και ως ενήλικες. Ναι, να περάσουμε και το στάδιο αυτό. Να περάσουμε και το στάδιο αυτό των ενήλικων. Αργούμε λίγο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όμως έχουμε άλλα πράγματα τα οποία απολαμβάνουμε. Πολλά όμορφα πράγματα σαν λαός. Πολλά. Και ενώ και σαν χαρακτηριστικά. Και αυτό, γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο. Αυτός ο εγκλισμός είναι νομίζω πολύ δύσκολο για τη δικιά μας τη χώρα. Δεν ξέρω και για τις άλλες χώρες πώς είναι, όχι ότι είναι καλύτερα, αλλά νομίζω για την οτροπία τη δικιά μας, τον τρόπο ζωής το δικό μας. Είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε άνθρωποι εξωστρεφείς που έχουμε και μια. Και αυτό φαίνεται στο πόσο πειθαρχούμε, έτσι, ακριβώς όταν πια μας λένε. Έχουμε μια λέξη που δεν υπάρχει σε άλλο. Τη λέξη φιλότιμο, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Αυτή η λέξη, σαν έννοια, δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα. Και είμαστε εκεί. Ξαναλέω, ένας αλέγκρο έτσι λίγο. Λαός. Θέλουμε να είμαστε εξωστρεφείς. Θέλουμε να βγαίνουμε έξω. Θέλουμε να μιλάμε. Το χρειαζόμαστε αυτό. Φυσικά και αυτά είναι όμορφα στοιχεία μας, δεν είναι κακά στοιχεία αυτά. Αυτά είναι τα καλά, ναι, δεν πρέπει να τα κατακρίνουμε, αυτό είναι. Γι' αυτό και πολλοί θέλουν να έρθουν στη χώρα μας και να ζήσουν για πάντα και να αγοράσουν σπίτια. Ναι, τυχαίο κι αυτό. Την αγαπούν την Ελλάδα. Πάρα πολύ ξένοι. Εννοείται. Κύριε Αθανασόπουλε, ήθελα να κλείσουμε λοιπόν με 2-3 δικές σας κουβέντες τελευταίες προς τον κόσμο. Ένα τελευταίο μήνυμα από εσάς πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Αισιόδοξο. Πάντα. Πάντα αισιόδοξο από εσάς. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω σε πρόταση. Θέλω λίγο να σκεφτόμαστε πιο ήσυχα, δηλαδή να ρίχνουμε λίγο τους ρυθμούς στη σκέψη μας, να μην τρέχουμε. Όταν τρέχει το κεφάλι μας, τρέχει και το άγχος μας, τρέχει και το συναίσθημα μαζί. Άρα ας κάνουμε 2-3 βήματα πίσω. Πώς το καταφέρνετε εδώ όμως? 2-3 βήματα. Είναι μια λογική έτσι, συνέχεια των πραγμάτων. Δηλαδή το λέω στον εαυτό μου ότι μισό λεπτό, παρατηρώ αυτό. Δηλαδή σου λέει κάποιος κάτι και είσαι έτοιμος να φωνάξεις. Δύο-τρία δεύτερα, να δω τι συμβαίνει. Δεν θέλει παραπάνω. Έχει καταλαγιάσει ήδη αυτό το αυτόματο. Είναι η αυτόματη σκέψη που έχουμε εμείς οι Έλληνες. Η αντίδραση. Μισό λεπτό, πάμε πίσω. Άρα λίγη ψυχραιμία, λίγη ηρεμία στον τρόπο που σκεφτόμαστε, πολύ αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε να την προσφέρουμε τώρα και να μην τη θεωρούμε δεδομένη και ένα αγαπημένο μου στιχάκι από ένα τραγούδι της Μποφίλιου που έβγαλε τώρα πρόσφατα «Αν ήταν όλα δίκαια», λέει, «τα αδέρφια μου και εγώ θα φυτεύαμε κρινάκια στα στρατόπεδα». Αγάπη. Αυτό. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και επαγγελματικά και προσωπικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Προφίλ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Εδώ και 2 δεκαετίες ενισχύουμε την ελληνική γη. Επενδύουμε στη θρέψη της καλλιέργειας, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, προμηθεύοντας τον με λιπάσματα γερμανικής τεχνολογικής υπεροχής. Επενδύουμε στην Ελλάδα. Καινοτομούμε στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Combo Expert, η ειδική στη θρέψη.